πρώτης εκπομπής. Εδώ μαζί μας η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Συζητούσαμε τις εξελίξεις στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών και βεβαίως την ενδοκυβερνητική αναταραχή με επίκεντρο την παρέτηση του Νίκου Κοτζιά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πάμε όμως τώρα στα Σκόπια, στον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Φραγκόπουλο, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονική χώρα και αν έχει αρχίσει η ψηφοφορία ή όχι. Νίκο, καλησπέρα από την Αθήνα. Ναι, μας ακούει ο Νίκος Φραγκόπουλος. Καλησπέρα. Έχουμε ένα μπαράζ αναβολών εδώ τις συνεδρίες αυτής. Έχουμε ένα μπαράζ αναβολών τις συνεδρίες αυτής της Βουλής. Τελευταία ενημέρωση επίσημη ήταν ότι θα ξεκινούσε στις 10 η ώρα Ελλάδος, 9 τοπική εδώ δηλαδή. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 1 η ώρα Ελλάδος, μετά αναβλήθηκε για τις 4, μετά πάλι πήρε καινούργια αναβολή. Περιμένουμε από τη στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, να ξεκινήσει αυτή η συνεδρία της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης του Ζόραν Ζαεφ για την έναρξη των διαδικασιών σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης από το μεσημέρι μεταδίδουν. Πολύ σημαντικό έργο που όταν ορισμένα μέσα ενημέρωσης από το μεσημέρι μεταδίδουν ότι η κυβέρνηση του Ζόραν Ζαεφ έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία για την αλλαγή του συντάγματος. Για να το επιτύχει αυτό χρειάζεται 8 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ωστόσο από τη μεριά του το αντιπολιτευόμενο κόμμα το ΒΜΡΟ εμφανιζόταν μέχρι και το απόγευμα κάθετο ότι κανείς από τους βουλευτές του δεν πρόκειται να ψηφίσει την πρόταση της κυβέρνησης ΖΑΕΒ για την αλλαγή του συντάγματος. Πριν από λίγο το κόμμα της αντιπολίτευσης κατήγγειλε την κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό ότι επιδίδονται σε ένα όργιο απειλών και προσπαθούν ακόμη και με τεράστια ποσά που ξεκινούν από 250.000 μέχρι και 2 εκατομμύρια να εξαγοράσουν βουλευτές της αντιπολίτευσης προκειμένου αυτοί να ψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης ΖΑΕΒ για την αλλαγή του συντάγματος. Πριν από λίγο από την κυβέρνηση υπήρξε αντίδραση που ανέφερε ότι όλα αυτά είναι ψεύδι και ανήγγειλε μήνυση κατά του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πότε θα ξεκινήσει η συνεδρίαση, εάν. Πόσο θα διαρκέσει και αν θα γίνει απόψε η ψηφοφορία αυτή για να δούμε εάν η κυβέρνηση Ζόραν Ζαεφ κατορθώσει να αποσπάσει την πολυπόθητη για αυτήν την πλειοψηφία των 2/3 προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές ώρες καθυστέρηση ψηφοφορία σημαίνει ότι δεν τους έχει βρει ο κύριος Ζαεφ τους βουλευτές που απαιτούνται για να περάσει την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση? Πρέπει να γίνονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και τώρα, έντονες παρασκηνιακές διεργασίες και έντονες ζυμώσεις. Από τη μεριά της κυβέρνησης διαδίδουν ότι ναι, μεν τους έχουν εξασφαλίσει την πλειοψηφία αυτή, ωστόσο θέλουν η συνεδρίαση αυτή της Βουλής και η ψηφοφορία να γίνει σε ένα ήρεμο κλίμα, προκειμένου οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που φέρονται έτοιμοι να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης ΖΑΕΦ να το κάνουν αυτό χωρίς πιέσεις. Υπονοώντας βέβαια ότι δέχονται πιέσεις και μέσα από το κόμμα τους και από εθνικιστικούς κύκλους. Γι' αυτό ίσως καθυστερεί. Η εκτίμηση εδώ είναι ότι η εκτίμηση όμως, η εικασία που επικρατεί είναι ότι έχει βρει την πλειοψηφία αυτή. Μένει όμως να το δούμε τις επόμενες ώρες ή και τα επόμενα λεπτά ακόμη. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά, γιατί θα είναι μια δύσκολη νύχτα και εδώ θα κρατήσει και αρκετά, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν στη γειτονική χώρα. Κύριε Γεροβασίλη, μια κρίσιμη μέρα για τη γειτονική χώρα και βλέπουμε και πώς επηρεάζει και το πολιτικό σκηνικό εκεί, εντάσεις, διάφορες καταγγελίες για δωροδοκίες κτλ. Η συμφωνία των Πρεσπών, επειδή λέγαμε νωρίτερα για την σχέση Νίκου Κοτζιά Πάνου Καμένου και βεβαίως τη σχέση του κυρίου Καμένου με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ελλάδα, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη τα οποία ενδεχομένως να εκμεταλλευτείτε εσείς ή θα σας φέρουν σε δυσκολότερη θέση από ό,τι βρίσκεστε σήμερα? Καθώς σας ρώτησα και στην αρχή, γιατί είναι τόσο συμβολικό, σημειολογικό για το ΣΥΡΙΖΑ, για την παρούσα κυβέρνηση, να περάσει αυτή η συμφωνία, η οποία καταγγέλλεται από όλες τις πλευρές στο ιστορικό πολιτικό σκηνικό? Κύριε Ραμανέ, δεν είναι σημειολογική η σημασία της συμφωνίας αυτής. Είναι ουσιαστική και είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας. Έχει αναλυθεί πολλές φορές το πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση της χώρας μας στα Βαλκάνια, στη σχέση με τις γειτονικές χώρες και το τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τα θέματα ανάπτυξης της χώρας μας. Επομένως, αυτό που με ρωτήσατε και πριν και το επαναλαμβάνετε τώρα,
Ναι, απλώς γιατί για μας, η ροή της συζήτησης δεν επέτρεψε να το απαντήσω. Για μας η επίλυση των μεγάλων εθνικών ζητημάτων όσον αφορά και τα σύνορά μας, δηλαδή και τις χώρες με τις οποίες είμαστε κοντά, αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται, αν λυθούν αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα τα οποία τρέχουν δεκαετίες, μην πω και παραπάνω, λοιπόν, έρχονται για να ευνοήσουν, τη θέση της χώρας στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη δική μου άποψη, ιδιαίτερα το κομμάτι της Μακεδονίας έχει πολλά να υποφεληθεί από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την επικύρωση της συμφωνίας. Ξέρετε ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και που έχουν να κάνουν και με συμφωνίες που, με χώρες και στα ανατολικά μας και στα νότια, που επιλύουν ζητήματα ή προσπαθούν να επιλύσουν και άλλα έχουν επιλυθεί, όπως ζητήματα ενεργειακά κτλ. Δεν είναι θέματα τα οποία αφορούν στενά ή πρόκειται για μία αιμονή τους ήρθε να λυθεί αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια εξαιρετική πολιτική, η οποία δεν είμαι εγώ η ικανότερη για να την αναλύσω. Ωστόσο ξέρω ότι όλο αυτό γίνεται στην προσπάθεια ανάταξης και της οικονομίας της χώρας μας. Το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, είναι ένα ολιστικό σχέδιο που αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς έχει πολλές πτυχές οι οποίες επιλύονται επιμέρους. Αλλά όλο αυτό έχει τελικά στόχο την ανάταξη της χώρας μας, ούτως ώστε ο κάθε Έλληνας πολίτης τελικά να έχει τη ζωή που του αρμόζει. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την περιπέτεια και ταυτόχρονα με τη μάχη που δίναμε εντός του μνημονίου αυτά τα τελευταία 3 χρόνια και παλεύοντας σε κάθε ρογμή που βρίσκαμε και σε κάθε πιθανότητα για να επιλύσουμε ζητήματα και οικονομίας, και το κάναμε και αποδεικνύεται, αναγνωρίζεται παντού, αναγνωρίζεται διεθνώς, δεν αναγνωρίζεται τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά αυτό εντάξει, πιθανόν είναι και αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται για σημειολογική μεγάλη σημασία, πρόκειται για ουσιαστική μεγάλη σημασία. Με ποιο τρόπο, κυρία Υπουργέ, θα έρθει η ανάταξη της οικονομίας μέσω της επίλυσης του Μακεδονικού, να το δεχτώ και εγώ, ότι και η Βόρεια Ελλάδα θα πάρει ανάσα, θα υπάρξουν εμπορικές συμφωνίες, σιδηροδρομικές γραμμές, διασυνδέσεις, όλα αυτά είναι κατανοητά. Αναβαθμίζεται ο γεωστρατηγικός χώρος, ρόλος της χώρας, όλα αυτά είναι κατανοητά, σαφή, ενεργειακή κόμβη, αγωγή, όλα τα έχουμε ζήσει, αλλά ανάταξη της οικονομίας νομίζω ότι την περιμένουμε με άλλο τρόπο. Ναι, σας είπα ότι, ότι ο κεντρικός στόχος είναι αυτός με πολλές υποπαραμέτρους. Η ανάταξη της οικονομίας δεν γίνεται με μαγικό κουμπί, λύνεται διότι επιλύεις διάφορα ζητήματα ή προωθείς διάφορα ζητήματα. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε γι' αυτό, ξέρετε πολύ καλά, ίσως δεν ξέρετε, ίσως δεν το πιστεύετε, αλλά εγώ το πιστεύω βαθύτατα, ότι ο μόνος τρόπος για να μην χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία η γειτονική μας χώρα είναι να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η κεντρική ιδέα, αυτό τον τίτλο θα έδινα εγώ δηλαδή, στη σημασία όσον αφορά το εθνικό κομμάτι, διότι όπως ξέρετε στα διεθνή φόρα παντού εκπρόσωπησε και μέχρι σήμερα, να μην τα ξαναπούμε. Είδαμε πάντως κάποιες παρεκκλήσεις πριν από το δημοψήφισμα της πολιτικής ηγεσίας των Σκοπίων, εμείς οι Μακεδόνες, εμείς και τα λοιπά, τις είδαμε προφανώς αυτές τις παρεκκλήσεις. Το θέμα είναι να μην συνεχιστούν βεβαίως αυτά, θα φανεί στο θα συνεχιστούν τέλος, στο βαθμό που δεν θα επιληθούν. Στο βαθμό που μέχρι δεν τώρα περιγράψατε πράγματα το καλό σενάριο για σας και για την γειτονική χώρα. Το κακό σενάριο εγώ λοιπόν. Εγώ σας αναλύω το στόχο πάνω στον οποίο βρούμε. Ωραία. Και εγώ σας ρωτάω λοιπόν τώρα για το κακό σενάριο. Ποιο είναι το περιγράψατε κακό, το καλό σενάριο που κατά εσάς το καλό σενάριο είναι ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις προς το θετικό, προς την κύρωση της συμφωνίας καταρχάς από την γειτονική χώρα, που σημαίνει ότι αμέσως μετά θα έρθει μπάλα στην Αθήνα. Θεωρείτε, δηλαδή, ή το θεωρείτε βέβαιο ή αισιοδοξείτε απλώς ότι θα είναι η δική σας κυβέρνηση που θα κυρώσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία σημερινή. Στο βαθμό που επιληθεί το ζήτημα στη γειτονική μας χώρα, η συμφωνία αυτή θα είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο από αυτή την κυβέρνηση και θα ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο με την απαιτούμενη πλειοψηφία και είμαι απολύτως βέβαιη γι' αυτό.
Σε αυτό το κομβικό σημείο έχουμε ένα κενό. Έχουμε ένα κενό. Δηλαδή, να ακούσουμε το κενό. Ο κύριος Καμένος έχει δεσμευτεί. Ότι δεν θα ψηφίσει. Και το πέτυχε προφανώς αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι δεν θα, έχει δεσμευτεί ότι δεν θα ρίξει την κυβέρνηση με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών, το μακεδονικό. Δηλαδή, δεν θα συνταχθεί με μία πιθανή πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας για να πέσει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν όταν έρθει με το καλό η ώρα της κύρωσης της συμφωνίας, η Νέα Δημοκρατία δεν καταθέσει πρόταση μορφής, γιατί δεν το θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό θα γίνει. Και ο κύριος Καμένος αποσύρει τους υπουργούς του, όπως έχει πει στο παρελθόν, από την κυβέρνηση. Τότε τι θα γίνει, ούτε εκεί έρχεται το θέμα ψήφου εμπιστοσύνης ή αν θέλετε το σενάριο των εκλογών, όπως αξιώνουν κάποιοι βουλευτές για να δώσουν θετική ψήφο για τη συμφωνία. Εγώ θα επαναλάβω, δεν θα προσπαθήσω να μαντέψω όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σε κακά ή περισσότερο κακά σενάρια. Εγώ ξέρω ότι ο κυβερνητικός εταίρος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει τίποτε που απειλεί τη συνοχή της κυβέρνησης και ότι δεν θα κάνει και τίποτε που να ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι να ρίξει η συνταγματική θητεία της κυβέρνησης. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και ότι θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος. Αυτές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Καμένου και δεν έχω λόγο παρά να βασίζομαι σε αυτές. Το σίγουρο είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών παράγει πολιτικό. Και άλλη φορά έκανε δήλωση δέσμευση, αλλά στο. Αλλά δεν ήταν τόσο. Μετά. Δεν έριξε την κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ. Όχι, αυτό όχι, δεν είναι. Για το ρεπορτάζ μιλάμε, δεν ήταν. Ήταν ιδιωτικές συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό. Τώρα να θυμίσουμε, κυρία Γεροβασίλη, μάλιστα στην τελευταία. Πριν αναχωρήσει ο κύριος Τσίπρας για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είχε βγει και δελτίο τύπου από το Μέγαρο Μαξίμου και είπαν θα τα ξαναπούμε τον Μάρτιο. Παρ' όλα αυτά, μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες του κυρίου Καμένου και εκεί εμφανίστηκαν εναλλακτικά σενάρια. Τα ξέρουμε, δεν είναι υπέροχα. Τα ραντεβού μπορεί να επιταχύνονται καμιά φορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτει η κυβέρνηση. Επιταχύνονται, λέτε, τα ραντεβού μεταγευμάτων. Μεταγευμάτων ή άνευ. Το κεντρικό. Αλλά σημασία έχει ποιο αποτέλεσμα πολιτικό παράγεται. Δηλαδή. Ναι, αλλά αν αυτό το πολιτικό αποτέλεσμα το οποίο το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή αυτή η συμφωνία που έγινε μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, αυτό φάνηκε από το γεύμα της Δευτέρας, το ξέρει καλά και ο Άρης. Έρχεται και φέρνει έναν άλλον υπουργό εκτός κυβέρνησης και εγώ δεν θα πω ότι είναι ο κύριος Κοντζιάς, δηλαδή δεν θα μπω στο δίλημα Κοντζιάς Καμένος, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν τίθεται τέτοιο δίλημα. Προφανώς. Αλλά δημιουργεί κραδασμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα πολιτικό πρόβλημα, κύριε Βασίλη. Εγώ δεν αρνήθηκα ότι είναι πρόβλημα και μάλιστα. Σας είπα και την προσωπική μου τοποθέτηση και για τον κύριο Κοντζιά την άποψή μου και θεωρώ ότι είναι απώλεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό δημιουργεί, συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα και συνεχίζει να δημιουργεί αστάθεια στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Είναι άλλο το ένα και είναι άλλο το άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό τι είπε σήμερα στις Βρυξέλλες. Ήταν κάθετος, νομίζω έστειλε για ένα μήνυμα, νομίζω και η Βούλα του ξέρει και η Συστροφή και η Φόφη, ότι νομίζω για ένα μήνυμα στον Πάνο Καμένο. Άρα ο επόμενος που θα διαφοροποιηθεί, αν είναι ο κύριος Καμένος, μπορεί είναι πολύ πιθανό να βρεθεί εκτός κυβέρνησης. Γιατί πόσο ακόμα θα ανέχεται ο Πρωθυπουργός μια διαφορετική άποψη. Κύριε Ραβανέ, γιατί μας αρέσει πάντα να φτιάχνουμε εμείς τα σενάρια, τα υποτιθέμενα και να συζητάμε πάντα. Των πραγμάτων από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έκανε απλώς μια ηρωική δήλωση για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους για τρεις μέρες, όσο διαρκούν τα πράγματα. Το παίρνει πάνω του. Ο Πρωθυπουργός μιλάει σε πρώτο ελληνικό πρόσωπο. Λέει η κυβέρνησή μου, άρα το παίρνει πάνω του και από εδώ και πέρα έχω την αίσθηση ότι πλέον προφανώς. Ο Πρωθυπουργός φτάνει στην κυβέρνηση. Προφανώς, εντάξει, έχει σημασία όταν τονίζει όμως το εγώ, τονίζει η κυβέρνησή μου και δεν είναι σύνηθες διαδικασία. Προφανώς δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία επέμβαση του κυρίου Κοντζιά. Προφανώς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι την επόμενη φορά που θα διαφοροποιηθεί. Την επόμενη θα τη δούμε όταν θα είναι επόμενη, κύριε Ραβανέ. Γιατί μπορεί και να μην συμβεί αυτό και μπορεί να δούμε και το άλλο. Δηλαδή, μπορώ να φτιάξω εγώ ένα υποτιθέμενο σενάριο και να σα το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Προφανώς. Και να είναι το απολύτως θετικό σενάριο. Προφανώς. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει σημασία να συζητάμε επί υποθέσεων, διότι έχουμε γεγονότα. Τα γεγονότα είναι σημαντικά. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα αυτό που παρακολουθούμε και στη γειτονική χώρα για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, την οποία την παρακολουθώ εγώ προσωπικά με αγωνία. Ναι. Πρέπει να δημοσιοποιηθεί η επιστολή του κυρίου Κοντζιά. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά πράγματα
τα οποία όσο και να θέλει κάποιος. Δηλαδή όταν ο κύριος Κουτζιάς έχει στείλει, το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται να τον ερμηνεύσω. Όταν ο κύριος Κουτζιάς έχει στείλει μια απόρριτη επιστολή στον Πρωθυπουργό, αν ήθελε ο κύριος Κουτζιάς αυτή να μην είναι απόρριτη, δεν θα την έδινε στη δημοσιότητα ο ίδιος. Ναι, ο Πρωθυπουργός να ολοκληρώσω. Είναι δύο. Ο Πρωθυπουργός παίρνει ένα απόρριτο από τον Υπουργό Εξωτερικών του. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να βγαίνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και λέει δώστε μας την επιστολή του Νίκου Κουτζιά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι, με συγχωρείτε, την, αλλά την άλλη, ξέρετε, χάνουμε ότι τη σοβαρότητα, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε να καταλαβαίνουμε. Είπαμε, καταλαβαίνω την αγωρία του κ. Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργό. Καταλαβαίνω τους φίλους του κ. Μητσοτάκη που θέλουν να τον βγάλουν πρωθυπουργό. Καταλαβαίνω την αγωνία του Πασόκ, ξέρω εγώ τι, άλλη αγωνία κτλ. Τα καταλαβαίνω όλα. Αλλά πρέπει να είμαστε σοβαροί. Τα εθνικά και μεγάλα ζητήματα δεν είναι για να παίζουμε. Και εδώ βλέπω τις τελευταίες μέρες για διάφορα θέματα. Μία απώλεια, η απώλεια της ψυχραιμίας είναι προπολού. Αλλά εδώ φτάσαμε και στα ακραία. Δηλαδή φτάσαμε και στα ζητήματα, ας πούμε, να συζητάμε αν η απόρριτη επιστολή που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ήταν στον Πρωθυπουργό, ο ίδιος που ζήτησε. Απλώς υπάρχει το εξής όμως. Υπάρχει το εξής φόβο, συγγνώμη, επειδή και εσύ καλύπτεις χρόνια ρεπορτάζ και έχεις καλύψει και Πασό και κυβερνήσεις Πασό και παλαιότερα και η Βούλα. Πάντα οι επιστολές υπουργών ήταν στη διάθεση της κοινής γνώμης, μέσω των δημοσιογράφων. Το πάντα νομίζετε εσείς. Πάντα το σε το πάντα προφανώς το νομίζετε. Φαντάζομαι. Αρκετές φορές. Φαντάζομαι. Κοιτάξτε, οι επιστολές, όταν τις επιστολές Άρη μου τις έγιναν οι ίδιοι οι παρεμβηθέντες. Οι ίδιοι. Εάν ο ίδιος ο παρεμβηθέντες όσο στη διάθεση των δημοσιογράφων. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν δικαιούται ο ένας πολίτης να μάθει γιατί παραιτήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών. Όχι, σας απαντάω ευθέως. Ο Υπουργός Εξωτερικών μιλάει, λέει, εξηγεί. Εάν ο Υπουργός Εξωτερικών ήθελε κάτι άλλο, θα έλεγε και κάτι άλλο. Δεν το έφερε σε κανένα στο λόγο. Στην προηγουμένη περίπτωση ζήτησε λοιπόν, να μας πει επιστολές. Δηλαδή φαντάζεστε ότι οι επιστολές που έχουν αλλάξει διαχρονικά υπουργοί με πρωθυπουργούς και ειδικά με υπουργούς εξωτερικών, φαντάζεστε ότι εσείς τα ξέρατε όλα. Προφανώς όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να αλλάξω θέμα. Θέλω να παραμείνω. Επειδή λέγαμε και για τον κύριο Καμένου, πριν από μερικά λεπτά, δεν έχω τη δυνατότητα να το δω και αν μπορούν να μας βοηθήσουν οι συνάδελφοι, ότι έχει κάνει Twitter στο προσωπικό του λογαριασμό που αναφέρεται στις εξελίξεις στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Άρα ίσως θα μπορούσαμε και αυτό να το σχολιάζουμε, γιατί λέγε κάτι χρηματισμούς και όλα αυτά. Άρα παρεμβαίνει στις εξελίξεις. Ο κύριος Καμένος, με ενημερώνουν συνάδελφοι που παρακολουθούν. Ο κύριος Καμένος θα παρεμβαίνει και θα παρεμβαίνει από τη θέση του και από την άποψή του στις εξελίξεις. Πού είναι το παράξενο? Ναι, αυτό δεν το βρήκα. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος θα φανταζόταν πριν 11 λεπτά. Ποιος θα φανταζόταν ότι στην Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας, όποιος δεν ψηφίζει κατά τις εντολές προφυλακίζεται και όποιος συμμορφώνεται παίρνει μπόνους 2 εκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα. Τρέπομαι. Αυτά έγραψε πριν από 11 λεπτά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κοιτάξτε. Πώς το σχολιάσατε? Υπόθηκε πριν στο ρεπορτάζ ότι λέγεται, ακούγεται, λέχθηκε ότι υπάρχει πλειοψηφία. Μετά λέχθηκε ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία. Μετά λέχθηκε ότι υπάρχει πλειοψηφία με λεφτά. Δεν θα σχολιάσουμε. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ ως υπουργός της κυβέρνησης θα σχολιάσω τα τεκτενόμενα στη γειτονική χώρα σε μια κρίσιμη. Μα αυτό λέμε, ότι τα σχολιάζει ο κύριος Καμένος. Εσείς δικαίως δεν τα σχολιάζετε, δεν παρεμβαίνετε στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι εδώ για να ερμηνεύσω. Προφανώς. Σωστά, επειδή εδώ είστε βουλευτές. Επειδή είχαμε τη συζήτηση. Βεβαίως οι απορίες σας, βεβαίως στον Υπουργό Εθνικής φαντάζομαι. Και επειδή εδώ είστε ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και αυτό το κλείσαμε, νομίζω το τραβήξαμε πάρα πολύ, αλλά έχει τη σημασία του, γιατί είναι και το θέμα της επικαιρότητας. Και επειδή είπαμε ότι παράγει αποτελέσματα η Συμφωνία των Πρεσπών, παράγει όμως αποτελέσματα και η πολιτική που ασκείται στο Υπουργείο και βεβαίως μια σειρά γεγονότων, όπως τα θέματα της ασφάλειας. Πόσο ασφαλής είναι ένα κλασικό ερώτημα, θα ξεκινήσουμε αυτό για να πάμε στα υπόλοιπα. Είχαμε μια σειρά γεγονότων πρόσφατα, πριν λίγες μέρες είχαμε την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Πόσο ασφαλείς λοιπόν νιώθουν οι πολίτες με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι έχετε δεχτεί σφοδρή επίθεση κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι της λογικής νόμος και τάξη, το είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Και εσείς έχετε πει και παλαιότερα ότι την αριστερά η ασφάλεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Μπορείτε να μου το προσδιορίσετε λοιπόν. Η ασφάλεια είναι ένα βαθύ θέμα δημοκρατίας. Ναι. Επομένως, είναι σημαντικό και αυτό το ζήτημα να αντιμετωπίσουμε τη δέουσα σοβαρότητα.
η Ελλάδα ήταν και είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες. Όποιος, αυτό λένε τα στοιχεία, αυτό λένε τα γεγονότα. Η πιο ασφαλής χώρα, από τις πιο ασφαλείς χώρες, όπως μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Σημαίνει όμως ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι τέτοια ούτως ώστε να πούν ότι η χώρα αυτή είναι ανασφαλής. Άρα, ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει υποστεί κάτι από ένα περιστατικό, προφανώς και αισθάνεται όπως πρέπει να αισθάνεται. Και ο στόχος μας είναι, αν ήταν δυνατόν, κανένας Έλληνας πολίτης να μην βρίσκεται σε δυσκολίες. Απ' την άλλη μεριά όμως, ξέρουμε και την πορεία και υπάρχουν και μετρήσεις και στοιχεία για το τι συμβαίνει με τη μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, τι συμβαίνει με τη μισέα και τι συμβαίνει με τη μικρή παραβατικότητα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δημοσιεύματα και εμείς στο Έθνος είχαμε πρόσφατα, όχι μόνο για το κέντρο της Αθήνας, αλλά και για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε όλη την Ελλάδα συγκροτεύουσα. Εγώ ξέρω άλλα ζητήματα που είναι σε χωριά που ζουν στα σύνορα. Που είναι άλλη ιστορία επίσης. Ο κάθε τόπος έχει την ιδιαιτερότητα στο τι αντιμετωπίζει ως παραβατικότητα ή εγκληματικότητα. Περιπτώσεις, αλλά είναι διαφορετικά πράγματα. Την πρωτεύουσα και την συμπρωτεύουσα τα δύο μεγάλα κέντρα. Πώς του δίνετε λοιπόν την αίσθηση της ασφάλειας και ότι να αισθάνεται ασφάλειας, ακόμα και αυτός που είναι στα σύνορα. Εμείς, όπως έκανε και ο προκάτοχός μου και ο κύριος Τόσκας, όπως έκανε και πριν στην αρχή ο κύριος Πανούσης, παλεύουμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ασφαλής. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό έχει πάρα πολλά βήματα και πάρα πολλές παραμέτρους βεβαίως. Τα οποία αναλύονται και σε τίτλους που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το πώς αντιμετωπίζεις την μικροπαραβατικότητα, δηλαδή ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα, τι μπορεί να του συμβεί, μπορεί να του κλάσει το πορτοφόλι. Γι' αυτό εκείνη τη στιγμή είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι μικροπαραβατικότητα. Και για τον Έλληνα επίσης. Και για τους, ναι, λέω τώρα. Ναι. Είπα ένα παράδειγμα ενός που ήρθε. Και για τον Έλληνα επίσης. Ναι. Και ζητήματα μικροπαραβατικότητας είναι αυτά που είναι πολλά και που αφορούν προφανώς τη ζωή περισσότερο. Είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, κυρία Γεροβασίλη. Σας κατηγορούν γι' αυτό. Βεβαίως. Πρόσφατα στο Ινστιτούτο Αυτοφημονίας, αυτή ήταν η κριτική και των ειδικών φρόνων ότι είναι υπεράσπιστο. Η ελληνική αστυνομία, όταν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, κατήργησε σε μία νύχτα 7.000 οργανικές θέσεις στην ελληνική αστυνομία. Καλύφθηκαν αυτές έκτοτε. Καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις. Από το οργανόγραμμα που απέμεινε με την κατάργηση αυτών των οργανικών θέσεων, σήμερα με βάση τα νούμερα υπολείπονται περίπου το 10%. Άρα το 90%, έχει αναπληρωθεί των οργανογραμμάτων που έχουν μείνει μετά τις 7.800 θέσεις που καταργήθηκαν, επαναλαμβάνω, σε μία νύχτα. Όπως καταργήθηκε και η Δημοτική Αστυνομία σε μία νύχτα, επίσης επί Υπουργείας του κ. Μητσοτάκη, για να μην ξεχνιόμαστε, τα λέω αυτά. Βεβαίως οι μνημονιακές δεσμεύσεις. Άρα κάτι παραπάνω λέτε ότι ξέρετε. Ναι, οι μνημονιακές δεσμεύσεις δεν επέτρεπαν, γιατί ξέρετε, στην ελληνική αστυνομία δεν γίνονται προσλήψεις με ΑΣΕΠ. Στην ελληνική αστυνομία αυτό που περνάει από το κοντρόλ, από τον έλεγχο του διοικητικής μεταρρύθμισης και που είχε να κάνει και με τους κανόνες προσλήψεων, αποχωρήσεων κτλ. Έχει να κάνει με τον αριθμό εισακταίων στη σχολή. Μάλιστα. Δηλαδή, ο αριθμός εισακταίων είναι αυτός που καθορίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι, μόλις τελειώσουν, κατευθείαν προσλαμβάνονται. Έτσι είναι δομημένο αυτό. Άρα, τα όρια μπαίνουν στο πόσοι θα μπουν στη σχολή. Μέχρι και σήμερα, τα όρια αυτά καθορίστηκαν από μνημονιακές δεσμεύσεις και στη δική μας θητεία. Υπήρχε μια μικρή αύξηση, αλλά όχι τόσο όσοι θα θέλαμε. Ωστόσο, σήμερα έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον και χωρίς το βάλει μνημόνιο στόχο μέχρι να μπορέσουμε. Τη θητεία σας, να μπορέσουμε. Ότι είναι το Σεπτέμβριο του 2019. Μπορεί να είναι και νωρίτερα. Έχω βάλει στόχο στη θητεία μου και δεν είναι μόνο ο δικός μου στόχος, γιατί ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης συνεργαζόμουν στενά με τον κύριο Τόσκα για το ζήτημα αυτό, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε ζητήματα υποστελέχωσης. Και βεβαίως ξέρω και τη μεγάλη προσπάθεια και ποια έργα είναι δρομολογημένα από τον προηγούμενο Υπουργό και τα οποία τώρα άλλα ολοκληρώνονται, άλλα είναι σε διαδικασία, που αφορά τις υποδομές.
που είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τις υποδομές. Εννοώ στο όλο αυτοκινήτων, εννοώ. Θα πάμε σε ναι, ο οποίο ακούμε διάφορες λοιπόν, επομένως, υπάρχει, λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η υποστελέχωση όσο σας ανέφερα. Και έχουν καταργηθεί και κάποιες δίτροχες ομάδες. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάναμε... Δέλτα, πώς λέγονται, συγγνώμη, δεν τα ξέρω... Όχι, δεν τα υπάρχουν. Η Ζήτα, ποιες ήταν που καταργήθηκαν, συγγνώμη, δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ότι είχαν κάποιες μηχανοκίνητες ομάδες, έχουν καταργηθεί τα τελευταία, τον τελευταίο χρόνο. Δέλτα, η ομάδα Δέλτα. Την ομάδα Δέλτα. Α, ναι, αυτό είναι αυτό παλιότερο, αυτό έγινε παλιότερα. Ναι, δεν έγινε τώρα. Δεν λέω ότι θητείας. Υπάρχει το επιχείρημα ότι όταν λειτουργούσε η ομάδα Δέλτα ήταν καλύτερη στιγμή. Ο στόλος και κάποιες λοιπόν, ομάδες που είχαν συγκροτηθεί υποχώρησαν. Υπάρχουν ναι, ναι, πολλά προβλήματα που είναι οικονομικής βεβαίως φύσεως και μνημονιακών δεσμεύσεων και μνημονιακών επιπτώσεων και τα οποία δεν είναι προθέσεως, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, η προσπάθεια είναι μεγάλη για να μπορέσουμε να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι. Και βγήκαμε, έχετε πει, από το μνημόνιο, άρα ακριβώς, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Σας θυμίζω ότι και μέσα στο μνημόνιο, γιατί αυτό το Υπουργείο δεν ασχολείται μόνο με την αστυνομία, ασχολείται και με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία. Και σας θυμίζω, επειδή ήμουν υπουργός στο άλλο Υπουργείο που γινόταν και διαπραγματεύσεις και με τους θεσμούς, σας θυμίζω τη μονιμοποίηση των 2.200 πυροσβεστών, η οποία έγινε την άνοιξη από τη δική μας κυβέρνηση και σας, μόνο να το πω, φανταστείτε να μην το είχαμε και το καλοκαίρι που περάσαμε. Και αφού κάνανε κατάληψη έξω από το λοιπόν, Υπουργείο όταν σας, εσείς ήταν υπουργός, αυτό δεν έγινε επειδή κάνανε κατάληψη. Αυτό έχει δρομολογηθεί, έγινε και η συζήτηση με τους πυροσβέστες και με όλα τα σωματεία τους ήταν και τότε συχνή και εξακολουθεί και σήμερα βεβαίως. Και λύνονται σταδιακά, όπως στη στελέχωση και της πυροσβεστικής, θα το πω, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν επιληθεί και άλλα ζητήματα στελέχωσης, διότι η πολιτική προστασία έχει ανεβεί στην ατζέντα ψηλά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αναβάθμιση του ρόλου, αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου και βεβαίως στελέχωση. Σε θέματα ποιότητας της αστυνομίας και εννοώ του ανθρώπινου δυναμικού, και όταν λέω ποιότητας, υποθέτω ότι υποψιάζεστε τι εννοώ. Δηλαδή, είδαμε κάποιοι αστυνομικοί να έχουν κάνει μία συμμορία και να επιτίθενται σε άλλο δαπού. Υποθέσεις διαφορά στην αστυνομία. Κάποιους συνδικαλιστές. Υποθέσεις διαφορά, ακριβώς. Κάποιοι συνδικαλιστές να μιλούν με κοινικό και ομό τρόπο. Αναφέρομαι στην γνωστή υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο Ζακ Κωστόπουλου κτλ. Ότι αυτό είναι ο τρόπο. Και έτσι, πάρτε το χαμπάρι. Οι σχολές των αστυνομικών δεν τα προβλέπουν. Κοιτάξτε να δείτε. Και προκύπτει για να υπήρξε άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό. Ποια είναι τα όρια τελικά της αστυνομικής βίας και τι θα κάνετε για να ξεπεραστεί αυτό το... Αυτά είναι καθορισμένα από τους κανονισμούς και από τους νόμους. Ναι, καθορισμένα είναι, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει πόσο τα έχει επιδώσει. Με τον Ζακ Κωστόπουλο. Λοιπόν, τώρα μου βάλατε 7 ερωτήματα. Ένα-ένα να τα πάμε. Αφού μας είπε γιατί κυνηγήσατε τον κύριο Μητσοτάκη και πήγατε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Προσωπικά θα ήθελα πολύ να κυνηγάω διάφορα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν έχω βάλει τον εαυτό μου στο να κυνηγάω, διότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου σήμερα. Άρα δεν τον ακολουθήσατε. Δεν πήγατε επισπεύδουσα επειδή πήγε, μας λέτε, ο αρχηγός της πολίτευσης. Η είσοδος του κύριου Μητσοτάκη στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και η δική μου, γιατί νομίζω ότι απήχε 2-3 λεπτά. Κατά συνέπεια δεν θα ήταν δυνατόν να είναι κυνηγητό. Μόνο να ο ένας παρακολουθούσε τον άλλο τόσο. Εγώ, συνέπειση ουσιαστικά. Έτσι, εγώ ενημερώθηκα. Είχα περάσει και την Ομόνια όταν τηλεφωνήσαμε στον αστυνομικό διευθυντή και μάθαμε ότι είναι μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας, γι' αυτό χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό. Και μάθαμε ότι είναι και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν έχω κανένα λόγο να κυνηγάω τον κύριο Μητσοτάκη, προς Θεού. Το κυνηγήσατε σε εισαγωγικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, στα ερωτήματα τα οποία βάλατε και είναι πολλά. Τα ζητήματα της εκπαίδευσης των Ελλήνων αστυνομικών είναι πολλά και σημαντικά τα προβλήματα. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, μια δομημένη συζήτηση εννοώ, έχει συζήτηση γενικώς, από τον κύριο Τόσκα με τον κύριο Γαβρόγλου από το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Ωστόσο, έχουν γίνει βήματα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή οι Έλληνες στην αστυνομική είναι από πανελλήνιες εξετάσεις κλπ. Το ξέρετε. Έχουμε αλλαγή στο σώμα, έχουμε αλλαγή και ύφους και ήθους σε μεγάλη μάζα, σε μεγάλο αριθμό αστυνομικών. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουμε και τα άλλα φαινόμενα
τα οποία, αν προσέξετε τελευταία, βέβαια εσείς κανείς από εσάς δεν είναι του αστυνομικού ρεπορτάζ, αλλά αν προσέξετε τελευταία θα δείτε ότι υπάρχουν επανειλημμένα γεγονότα, δηλαδή αντιμετώπισης παραβατικότητας αστυνομικών. Με συλλήψεις, εξιχνιάσεις μικρών ή μεγαλύτερων υποθέσεων, τα οποία είναι σε καθημερινή βάση πια. Δεν είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί. Διότι ουδέποτε θα κρύψουμε τέτοιο πρόβλημα κάτω από το χαλί, διότι από τη μία δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει δηλαδή παρά τον ίδιο να τον συγκαλύψει κάποιος. Γιατί εννοείται ότι τα κρύβαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις όταν έκαναν εμπλοκή αστυνομικού σε υποθέσεις διαφθοράς. Ναι, δηλαδή είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας ή η αστυνομική είναι πιο πολύπλοκο από την πολιτική ηγεσία. Είναι πιο πολύπλοκο από αυτό. Ναι. Έχει σημασία τι περιθώρια αφήνεις, τι όρια βάζεις και πόσο από πάνω είσαι. Τι εννοείται με αυτό. Τι εννοείται, τι εννοώ. Αν έγιναν κάποιες, σε κάποιες υποθέσεις προσπάθειες συγκάλυψης δράσης αστυνομικών, έγιναν. Τελεία. Δεν συζητάω άλλο παρακάτω γι' αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει καμία σε διάθεση. Σε μια κακώς εννοούμενη συναδελφική αλληλεγγύη. Ενδεχομένως και αυτό. Ενδεχομένως και αυτό. Ναι, βεβαίως. Σε κακώς εννοούμενη. Εδώ όμως τι είναι σημαντικό να πούμε. Αν αυτό βοηθάει. Δεν βοηθάει την πλειοψηφία του αστυνομικού σώματος, η οποία ευσυνείδητα κάνει τη δουλειά της, γιατί όπως έχουμε τα κακά παραδείγματα, έχουμε και τα καλά παραδείγματα. Πάντα. Να θυμίσω, ας πούμε, τον αστυνομικό, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ανέβηκε με τον γερανό να κατεβάσει τον πολίτη που απειλούσε ότι θα πέσει. Στην Ομόνια, νομίζω. Στην Ομόνια, και το έκανε ο ίδιος με αυτοθυσία. Και να σημειώσω όμως εδώ, από κάτω υπήρχαν και πολίτες που φώναζαν πέσε, πέσε, πέσε. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Πάνω σε αυτό τώρα, επειδή λέτε τώρα... Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επειδή λέτε τώρα την καλή πλευρά... Ως κοινωνία. Ως κοινωνία. Επειδή λέτε, και καλά κάνετε λοιπόν, ως πολιτική προϊστάμενος στο Υπουργείο, τα καλά της αστυνομίας... Και έχουμε αστυνομικούς, εγώ γνωρίζω πολλά περιστατικά καθημερινά που δίνουν και τη ζωή τους, που δίνουν, έχουν θυσιάσει τον ύπνο τους, έχουν θυσιάσει τις οικογένειές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν, γιατί ακριβώς όπως είπαμε είμαστε και υποστελεχόμενοι. Πολύ σωστά. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί λοιπόν, πόσο προστατευόμενοι είναι όταν εργάζονται? Παραδείγματος χάρη, τέθη ένα θέμα με το ΑΤΑΦΟΜΟΝΗ. Υπό την έννοια ότι. Για να κάνουν τη δουλειά τους. Ποιος να τους προστατεύσει, εννοείται. Η αστυνομία θα αυτοπροστατευτεί. Προφανώς. Είναι δουλειά της να αυτοπροστατευτεί. Βεβαίως. Αυτός όμως ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται μια καταδρομική επίθεση για τη στιγμή. Κοιτάξτε, που είναι σαν ένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να το αντιμετωπίσει, είναι γεγονός. Ωστόσο. Εκεί, λοιπόν, τι κάνει για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι το Υπουργείο το οποίο σχεδιάζει τα επιχειρησιακά σχέδια των αστυνομικών τμήματων. Το κάθε αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωμένο να αυτοσχεδιάσει και να υλοποιήσει το σχέδιο της άμυνάς του. Αν δεν το κάνει, αν δεν το έχει κάνει, η ευθύνη είναι στο ίδιο. Αυτοσχεδιάζει το κάθε αστυνομικό τμήμα. Την προστασία του. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κεντρικό σχεδιασμό. Δεν ξέρω. Δεν είναι θέμα να υπάρχει το κάθε αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει, ναι, εννοώ ότι αυτό φαίνεται σε ένα τελικά κεντρικό σχεδιασμό. Ωστόσο, το κάθε τμήμα έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι το αστυνομικό τμήμα, ας πούμε, της Ομονίας το ίδιο με κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα. Ας μην αναφέρουμε. Λοιπόν, τα ζητήματα είναι πολλά. Και προφανώς υπάρχει ειδικό σχέδιο για το κάθε ή πρέπει να υπάρχει για το κάθε τμήμα το σχέδιο και της αυτοπροστασίας του. Το οποίο βεβαίως οφείλουν και να τηρούν. Προφανώς. Διότι, έτσι, για να το κλείσουμε. Επομένως δεν μπορεί να φταίει η πολιτική ηγεσία γιατί ένα τμήμα δεν αμύνθηκε ή δεν μπόρεσε, εκτός αν έχει ζητήσει αυτό το αστυνομικό τμήμα μια ενίσχυση. Και δεν δόθηκε. Και δεν δόθηκε που τότε επιμερίζονται πραγματικά οι ευθύνες. Πού είναι και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση. Βούλα, μου επιτρέπει. Βούλα, μπορεί να κρατήσει το ερώτημα για να πάμε στη διαφημιστικό, γιατί με πιέζουν. Βεβαίως. Που επανερχόμαστε να κάνει την ερώτηση στην κυρία Υπουργό. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό.